Να πω και εδώ δύο λόγια για τη γειτονιά, γιατί και εγώ πάντα στην ίδια γειτονιά μεγάλωσα, λίγο πιο πάνω, στον Άνω Συνοικισμό και σύνορο με Καρδένια. Καταρχήν, να δούμε λίγο το θέμα το συγκεκριμένο για το οποίο ήρθαμε εδώ, το θέμα του καζίνου. Το πρώτο σημείο που πρέπει να σταθούμε είναι ότι, όπως ανέφεραν και οι σύντροφοι, η Καρατζά και ο σύντροφος ο Πρωτούλης, το ζήτημα είναι ένα ξεκάθαρα πολιτικό ζήτημα. Κάποιοι κερδίζουν δηλαδή από αυτό, με λίγα λόγια, και κάποιοι χάνουν. Αυτοί οι οποίοι κερδίζουν από αυτό είναι ξεκάθαρα οι επιχειρηματικοί όμιλοι και ο συγκεκριμένος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιχειρηματικός όμιλος. Και αυτοί που χάνουμε είναι εδώ οι γειτονές μας, τα αδέρφια μας, οι συγγενείς μας, εδώ που μένουμε όλοι τόσα χρόνια. Γιατί χάνουμε όμως? Γιατί θα δούμε τη γειτονιά μας να αλλάζει. Θα δούμε τη γειτονιά μας να αλλάζει χαρακτήρα. Πολύ σωστά ανέφερε η συντρόφισσα Ελιούλα ότι αυτή η γειτονιά είναι η μόνη γειτονιά αυτή τη στιγμή στο Χαλάνδρι η οποία έχει κρατήσει ένα πραγματικό χαρακτήρα γειτονιάς. Δηλαδή, γνωρίζεις το γειτονά σου, του μιλάς, σε κοινωνικές εκδηλώσεις είστε μαζί, τον καλείς σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, τέλος πάντων της οικογένειάς σου κτλ. Πράγματι, αυτή είναι η γειτονιά μας, αλλά η γειτονιά αυτή θα αλλάξει και θα αλλάξει πολύ γρήγορα. Να δούμε λοιπόν ποια είναι λοιπόν τα αρνητικά, οι επιπτώσεις από την μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο κτήμα Δηλαβέρη. Το πρώτο καταρχήν που βλέπει κανένας με μια πολύ γρήγορη ματιά είναι το εξής. Βλέπουμε ότι το κτήμα Δηλαβέρη γυτνιάζει με πέντε σχολεία. Δηλαδή φέρνουν τον ναό του Τζόγου, ας πούμε, κοντά σε πέντε σχολεία. Την ίδια ώρα που... για παράδειγμα, τα προπατζίδικα που αναφέρθηκαν, που εντάξει δεν είναι καζίνο τα προπατζίδικα, εντάξει, είναι κάτι λιγότερο ας πούμε. Δεν λέμε ότι είναι καλά, δεν λέμε ότι ο τζόγος στα προπατζίδικα είναι καλός, αλλά σίγουρα δεν είναι καζίνο. Επιτρέπεται λοιπόν στην νομοθεσία να είναι τα σχολεία σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων. Και εδώ πέρα βλέπουμε να γυτνιάζει με το ΕΠΑΛ, το τρίτο ΕΠΑΛ, το τρίτο ΓΕΛ, το τρίτο δημοτικό, τη Ριζάριο. Και το τρίτο γυμνάσιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι επίπτωση έχει αυτό. Η επίπτωση είναι ξεκάθαρη. Μπορεί, δεν λέω ότι θα αφήνουν τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο καζίνο και να παίζουν, αλλά όταν τα παιδιά έχουν δίπλα τους το ναό του τζόγου και θα πηγαίνουν εκεί στις καφετέρειες δίπλα, εκεί επιτρέπεται να πηγαίνουν. Θα πηγαίνουν στις καφετέρειες του καζίνου. Θα ζουν με αυτό, θα είναι η καθημερινότητά τους. Ας αφήσουμε ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά εδώ στο κέντρο του Χαλανδρίου που απέχει 900 μέτρα απέχει από το καζίνο και θα πηγαίνουν όλοι εκεί. Είναι για το γεγονός ότι παίρνουν μυρωδιά από τον τζόγο. Εμείς δεν την παίρναμε αυτή τη μυρωδιά. Εμείς παίρναμε μυρωδιά αλάνας εδώ στη γειτονιά. Παίρναμε μυρωδιά αλάνας, παίζαμε εδώ, ερχόμασταν εδώ που ήταν οικοδομικό καφενείο και βλέπαμε τους οικοδόμους, βλέπαμε τους ανθρώπους του μόχθου, της δουλειάς. Δεν βλέπαμε τους τζογαδόρους. Πάμε παρακάτω. Άλλο ζήτημα. Πάμε λίγο να δούμε και. Εδώ την περιοχή. Η περιοχή της Γαρδένιας. Επιβαρημένη περιοχή σχετικά με το πάρκινγκ. Γιατί μεγάλες εταιρείες ξεκίνησαν με την Κηφισίας να μπαίνουν προς τα μέσα και ουσιαστικά να δημιουργείται ένα πρόβλημα σε σχέση με το παρκάρισμα και εδώ στην περιοχή του συνοικισμού κτλ. Τώρα, είχαμε μέχρι τη στιγμή το πρόβλημα. Είχαμε ένα υπερτοπικό κέντρο, όπως θα το λέγαμε. Είχαμε το ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ όμως δημιουργούσε ένα πρόβλημα στο παρκάρισμα εδώ στην περιοχή. Παροδικά, δηλαδή υπήρχε μία φορά στις δύο εβδομάδες ένας μεγάλος αγώνας και λιγότερο, μία φορά το μήνα, ας πούμε, ένας μεγάλος αγώνας. Ωραία, τότε θα είχαμε πρόβλημα με το παρκάρισμα, κάποιες ώρες. Να δούμε όμως τι θα γίνει με το καζίνο. Όσες θες και πάρκινγκ για να φτιάξουν εκεί, θα υπάρχει κόσμος ο οποίος θα παρκάρει εδώ στη γειτονιά για το καζίνο. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και δεν θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα περιορίζεται σε κάποιες ώρες της ημέρας, όπως είναι τώρα με τις εταιρείες. Εντάξει, μέχρι το μεσημέρι, ωραία, απόγευμα τώρα γιατί είναι και τα ωράρια τα οποία τα έχουν κάνει λάστιχο στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος πάντων, φεύγουν κάποια στιγμή, μετά παρκάρεις ας πούμε, το αυτοκίνητό σου που παλιά δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα, αλλά τέλος πάντων. Με το καζίνο θα υπάρχει διαρκές πρόβλημα. Και δεν είναι, και θα μου πείτε, κάποιες θέσεις πάρκινγκ θα υπάρχουν. Ίσως να υπάρχουν, δεν είναι και καθορισμένο αυτό. Η εταιρεία λέει πως θα υπάρχουν τέλος πάντων. Κάποιες θα υπάρχουν, αλλά. Το ζήτημα είναι ότι ο τζογαδόρος καταρχήν δεν θα πάει να δώσει ούτε σεντ για το πάρκινγκ, γιατί θα ήθελε να τα παίξει και αυτά. Και κατά δεύτερον,
δεν θέλει να αφήσει το αυτοκίνητό του εκεί για να μην δώσει στόχο. Γιατί γενικότερα υπάρχει μια λογική στον τζογαδόρο ότι δεν θέλω και να με βλέπουν κτλ. Θα το αφήσω λίγο πιο μακριά, να μην δουν το αυτοκίνητό μου. Εντάξει, ξέρω. Είναι μεγάλο τζογαδόρο αυτό. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Γενικά, ακόμα και στα πρακτορία, ο Πάπα, καλό είναι το να το λέει αυτή η Λίλα. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι, για παράδειγμα, τους βάζει σαν προδιαγραφή, ας πούμε, το προπατζίδικο, ότι κοίταξε να δεις, τα VLTs, τους κουλοχέριδες δηλαδή, πρέπει να τους βάζεις με ένα παραβάν, για να μην φαίνεται ο τζογαδόρος. Εκεί το ξέρω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι το ρυθμιστικό, ωραία, ψηφίστηκε το 14, το θέμα με τις σημειακές παρεμβάσεις κτλ. Ήρθαμε στο 17, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έλεγε το 11 και ότι καλύτερα να πληρώνουμε, και τα χαρακτηριστικά το λέγανε αυτό, βουλευτές το λέγανε αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, ότι καλύτερα να πληρώνουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι πρέπει να απελευθερωθεί η αγορά του τζόγου κτλ. Τότε λέγανε ότι καλύτερα να πληρώνουμε και τα πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην απελευθερωθεί κτλ. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο τώρα που φέρνουν με τον νόμο του 17, φέρνουν το καζίνο εδώ κάτω. Και ουσιαστικά λένε αυτό που είπε και πολύ περιγραφικά η Λούλα. Θα έχουμε το Μαρούσι σαν υπερτοπικό κέντρο, που πράγματι έχει αυτή τη στιγμή και βλέπετε κιόλας ότι έχει και υπερτοπικό χαρακτήρα κτλ. Με Golden Hall, Mall, το ΆΚΑ κτλ. Θα κοτσάρουν εκεί και ένα καζίνο. Και θα είναι εδώ το υπερστηρικτικό κέντρο, όπου θα έχουμε μαυραγωρίτες, θα έχουμε αλλαγή δηλαδή των χρήσεων. Εδώ τα καταστήματα θα αλλάξουν τελείως, θα τα παίρνουν οι άλλοι, θα τα παίρνουν οι μαυραγωρίτες, ας πούμε, ο Ρικάρδος θα έρχεται εδώ και θα παίρνει το κατάστημα, θα το κάνει, ας πούμε, για αγορά χρυσού. Έτσι, αυτός είναι ο χαρακτήρας της γειτονιάς μας πλέον. Θα αλλάξει τελείως. Από εκεί που παλιότερα ήταν εργατογειτονιά, εδώ, γειτονιά, ας πούμε, προσφύγων κτλ., θα γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα πάμε να δούμε και λίγο τις κοινωνικές επιπτώσεις του τζόγου. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο, να κάνω και μια παρένθεση, ότι μιλήσαμε με κόσμο, έτσι, γενικά, ότι τι θα γίνει με το καζίνο και τα λοιπά. Μιλήσαμε λοιπόν με αυτόν τον κόσμο, πολλοί μου είπαν, ναι, εντάξει, υπάρχουν αυτές οι κοινωνικές επιπτώσεις του τζόγου που λες, δηλαδή ότι εθίζονται κάποιοι στο τζόγο, αλλά δεν θα είμαι εγώ. Σωστά, μπορεί να μην είσαι εσύ, αλλά το θέμα είναι, στον ελλαδικό χώρο, η μόνη περίπτωση που έχει φανεί, που έχουμε δει τι έχει συμβεί σε μια περιοχή, είναι στην Κύπρο ακόμα. Δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν έχουν κατέβει τα καζίνο στις πόλεις, που θα κατέβουν τώρα και στην Ελλάδα. Εκεί, στη Λεμεσό, σε μια πόλη 101.000 κατοίκων, σε τρεις εβδομάδες είχαμε 35.000 επισκέπτες, και αυτό είναι σύμφωνα με την εταιρεία του καζίνο. 35.000 επισκέπτες στο καζίνο, και πάνω από τους μισούς, αρκετά πάνω από τους μισούς, όπως ανέφερε η ίδια η εταιρεία, ήταν ντόπιοι. Ήταν δηλαδή άνθρωποι από τη Λεμεσό. Άρα λοιπόν σκεφτείτε τώρα σε μια ανάλογη περιοχή που είναι το Χαλάνδρι, πόσοι Χαλανδρέοι θα πηγαίνουν εκεί στο καζίνο, θα πηγαίνουν με τα πόδια και θα παίζουν blackjack. Έτσι, θα διαλυθούν οικογένειες. Τώρα να πω και κάτι σαν μηχανικός, ας πούμε, που είμαι. Έχουμε έναν ελεύθερο χώρο εκεί, έναν ελεύθερο χώρο 40 στρεμμάτων. Οι ελεύθεροι χώροι δεν περισσεύουν, ειδικά οι μεγάλοι ελεύθεροι χώροι. Το να τσιμεντοποιηθεί και αυτός, που θα τσιμεντοποιηθεί, θα γίνει ένα φαραωνικό έργο εκεί, θα οδηγήσει ουσιαστικά στο να χαθεί άλλη μια ευκαιρία για την πόλη, να έχει, για παράδειγμα, έναν ελεύθερο δημόσιο χώρο. Ένα πάρκο, για παράδειγμα, ας πούμε. Αυτός ο χώρος, λοιπόν, χάνεται για πάντα από τα χέρια μας και περνάει στα χέρια του κεφαλαίου. Να αναφέρω και κάτι για το Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν αναφέρθηκε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, που τσάστραβά, τέλος πάντων, είχαν πάρει μια. Εμείς κατεβάσαμε άλλο ψήφισμα, τέλος πάντων. Είχαμε κατεβάσει άλλο ψήφισμα, δεν το ψηφίσαμε αυτό το ψήφισμα, γιατί δεν καταδικάζεται την κυβέρνηση, δεν ανέφερε την ουσία των πραγμάτων. Αυτή που ανέφερε η συντρόφισσα Καρατζά, αναφερόταν ότι θα μπουν κάποια αεροπανό στη Ριζάριο και στο Συνοικισμό. Φαντάζομαι δεν τα είδατε. Και επίσης αναφερόταν ότι θα γίνει ενημέρωση των κατοίκων. Ενημέρωση των κατοίκων όχι από εμάς, από το Δήμο. Έτσι. Τελικά αναγκαστήκαμε να την κάνουμε εμείς την ενημέρωση τελικά, γιατί κανένας δεν ήξερε τίποτα, γιατί ο Δήμος δεν το έκανε, παρόλο ότι ψηφίστηκε κάτι τέτοιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, αυτό που είναι το βασικό είναι ουσιαστικά να
και με μια επιτροπή αγώνα κτλ. Να παλέψουμε και ουσιαστικά να ξανακερδίσουμε το δικαίωμα να ζούμε, να ονειρευόμαστε και να ορίζουμε εμείς το μέλλον των πόλεών μας, το μέλλον της γειτονιάς μας.